να πάμε άλλη μία Σύφνο που έχουμε την Αλεξάνδρα στην αποστολή μας αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο. Αλεξάνδρα, σε καλημερίζω, αλλά πριν μας πεις πού ακριβώς είσαι, θέλω να δείξουμε ένα βίντεο. Ο φίλος μας που θα είναι στη σύνδεση αυτή έχει μία κολλητή σχέση με τα ζώα του, εν προκειμένου με τα κατσικάκια του, και ενώ αρμέγει κάποια, όλη η υπόλοιπη παρέα τον έχει αγκαλιάσει με πολύ ζεστό τρόπο, Κωστή. Πιο ζεστό δεν γίνεται, δείτε. Κάτσε και ωραία αυτό. Ευχαριστώ. Είναι. Δεν το βλέπω να αρμέγεται. Παρεάκι τέλειο. Αυτόν τον κύριο θα μας γνωρίσεις λοιπόν, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εμείς βρισκόμαστε στο κτήμα του Γιώργου του Ουναρλή. Ο Γιώργος Ουναρλής, θα σας πω μια πολύ μικρή έτσι, εισαγωγή για εκείνον. Ναυάγησε πριν από χρόνια, ήταν μηχανικό σε εμπορικό πλοίο και ναυάγησε στη μέση του Ινδικού ωκεανού. Έμεινε σχεδόν ένα 24ωρο μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες του πληρώματος μέσα σε μια βάρκα και περίμενε βοήθεια. Σώθηκε και είπε: «Δεν ξαναμπαίνω στη θάλασσα, δεν ξαναγίνομαι». Μπαίνει, αλλά όμως δεν κάνει ταξίδια, δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ με τη θάλασσα επαγγελματικά. Θα πάω στο νησί μου και τι θα κάνω. Θα φτιάξω ένα κτήμα όπως ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Η παράδοση της Σύφνου λέει ότι τα κτήματα είναι άνυδρα. Δηλαδή χωρίς νερό ουσιαστικά, ναι. Δεν τα ποτίζουν ποτέ. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε στο κτήμα του και τι σημαίνει άνυδρο, να το. Τα βλέπετε ότι αυτά τα καρπουζάκια, ας πούμε, εδώ που βλέπετε, που δείχνουν ξεραμένα. Αυτό εδώ θα σας κόψω και ένα κιόλας. Τα περίφημα ξερικά, όπως τα λένε σε πολλά νησιά. Φρούτα, καρπούζια, λαχανικά που δεν ξεπερνάνε ένα πεπόνι, το μέγεθος ενός πεπονιού. Κοιτάξτε πόσο μικρούλι είναι. Είναι τόσο ζουμερό, μου λένε, έτσι θα δοκιμάσω λίγο και θα σας πω, και τόσο κόκκινο μέσα που το ζηλεύουν τα μεγάλα καρπούζια. Έτσι, ωραία. Βλέπετε ότι φέτος μου έλεγε ο Γιώργος ότι δεν έβρεξε πολύ. Είχε ξηρασία, δηλαδή δεν έβρεξε πολύ και φέτος δεν είναι από τις καλές χρονιές. Άλλες χρονιές είναι εδώ κατά πράσινα. Είναι απίστευτο δηλαδή το πώς μεγαλώνουν τα λαχανικά αυτά έτσι. Πόσο πιο γευστικά γίνονται. Πιο μικρά, αλλά πολύ πιο νόστιμα. Να σου πω, Αλεξάνδρα, και πήρες το καρπούζι και πας για ρεβιθάδα. Ναι. Πάω για ρεβιθάδα, πάω να βρω τον Γιώργο μέσα στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο του. Μέσα πρέπει να σας πω ότι είναι σαν ένα μικρό μουσείο. Έχει αντικείμενα από τον πατέρα του, από τον παππού του, πολλών χρόνων. Και θα περάσουμε μέσα να τον βρούμε. Ελάτε, ελάτε μαζί μου. Σε ακολουθούμε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς το να. Από το κτήμα σου και καλημέρα, ήρθα. Καλημέρα. Καλημέρα, έλα κοντά μου. Έλατε να σας δείξω τι εννοώ. Κοιτάξτε αυτό το πετρόμυλο. Είναι 100 χρόνων, Γιώργο. Είναι 100 χρόνων. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα σας. Παππού. Τώρα που πήρε με τα χειριστά. Είναι πέτρα από ηφαίστειο και εδώ αλέσανε το λαθούρι και γίνονταν ο φάβας. Ναι, δηλαδή είναι... Ρίχνω μια δόση σπόρο. Κρίμα που κόλλησε η εικόνα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. 100 χρόνια του παππού του, όπως είπε, και έβαζαν μέσα τι μας είπε το λαθούρι. Και το άλεθα, να εδώ βλέπουμε και τα πύληνά του, όλα αγάπη ο άνθρωπος για την τέχνη. Μέχρι να φτιάξουμε την εικόνα, αν τα καταφέρουμε. Αλεξάνδρα, μας ακούς, έχουμε τον ήχο τουλάχιστον. Ακούω, ναι, ο ήχος, ναι. Σας ακούμε κανονικά. Ωραία. Να διαχτυπήσω. Δυστυχώς δεν σας βλέπουμε, κόλλησε. Κόλλησε η εικόνα, εντελώς, έτσι δεν έχουμε δηλαδή. Κόλλησε η εικόνα, βλέπουμε. Ναι. Να, σας βρήκαμε πάλι, ελάτε. Α, ωραία. Μήπως από εκεί μπορέσουμε να κάνουμε έτσι, την σύνδεση, γιατί είναι πολύ κρίμα να μην, ας το να μην σας δείξουμε. Έλατε. Να σας δείξουμε εδώ το τραπέζι αυτό το μοναστηριακό, mm-hmm. που εδώ, σε αυτό το τραπέζι, έρχονται τουρίστες και ο Γιώργος τους μαγειρεύει, κόβουν από το κτήμα τα λαχανικά και ερχόσαστε εδώ και μαγειρεύετε. Ερχόμαστε εδώ, ναι, και μετά μαγειρεύουμε συφνέικα. Καταρχήν καλλιεργούμε με τον παραδοσιακό τρόπο που χωρίζει χρήση νερού. Οι γεύσεις είναι απίστευτες.
Μαγειρεύουμε τις συνταγές τις παλιές που έχουμε βρει από τους παππούδες και τις γιαγιάδες πάλι με τα ίδια προϊόντα που καλλιεργούμε και οι ξένοι εξετρελαίνονται φυσικά. Και να σου πω, Φέη, ότι εδώ ήρθε και εκεί η Σκάρλετ Γιόχανσον, έτσι. Ναι, ναι. Περάσαμε, Φέη, 2 ώρες με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Τι λέτε τώρα, ο κύριος Τσακαλώτος την έψαχνε σε εσάς, ήρθε. 4 ώρες. Πώς βρέθηκε εκεί. Σε μένα ήρθε. Αν έρθεις εσύ θα κάτσω με... Όπα, αυτά είναι. Αν έρθεις εσύ θα κάτσω με 4 ώρες. Κύριε Γιώργο, πώς βρέθηκε εκεί η Σκάρλετ Γιόχανσον. Ήρθε και ο πρώτος για τη Ρεβιθάδα. Πρώτος. Άμα ήταν πρώτος, έπρεπε να ήταν πιο γρήγορα. Δεν έμεινε τίποτα. Τελευταίος είναι. Για φέρτε το από εδώ το τσικάλι να το δούμε. Για πήγαινε Γιώργο να το φέρεις. Κοιτάξτε τι ωραίος χώρος. Καίει έτσι ακόμα. Να το βγήκε, ορίστε. Έχεις φάει Ρεβιθάδα στη Σύφνο, ώστε χάνεις. Λουκούμι. Μόνο με το λάδι της. Για να δούμε. Μόνο με το λάδι, δεν πρέπει να έχει νερά μέσα. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο. Μοσχοβολάει. Και αυτό είναι το κυριακάτικο γεύμα τώρα. Φάμε για πρωινό, λέει. Έτσι. Να σας πω... Αυτό είναι μεταξύ... Ναι, συγγνώμη. Ενώ μας δείχνετε τώρα τη Ρεβιθάδα και το πώς το φτιάχνετε, μας πετάξατε τώρα και τη βόμβα με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, αλλά δεν μας είπατε πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Έρθει για διακοπές μια εβδομάδα και τη δεύτερη μέρα ήρθε από εδώ, γιατί όχι για τα φαγητά βέβαια, ήρθε για να δει τις άνυδρες καλλιέργειες, γιατί η καταγωγή της είναι από την Καλιφόρνια και ξέρετε, η Καλιφόρνια και εκεί η εξερασία είναι τεράστια. Άκου να δεις τώρα. Και δεν πίστευε ότι μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα χωρίς νερό. Μπράβο, πώς δεν σας πήραν είδηση τα μέσα. Μέσα το καρπουζάκι αυτό εδώ. Α, για κόψτε το βρεσί, Αλεξάνδρα, να δούμε. Το λες τόση ώρα, για κόψτε να δούμε. Τώρα αυτό είναι άνυδρο καρπούζι, πώς γίνεται να, δηλαδή. Μια κουβέντα μόνο, ο Φέη. Παρακαλώ. Είναι τόσο εύκολο το χωρίς νερό, αρκεί να διανοηθούμε ότι όλα τα φυτά και τα δέντρα και τα άγρια λουλούδια ζουν χωρίς εμάς, χωρίς να μας χρειάζονται. Γιατί οι ντομάτες να μας χρειάζονται. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Και έχετε και ιδιαίτερη ιστορία, κύριε Γιώργο, εσείς. Από το πολύ νερό της θάλασσας και από τα ναυάγια και από τις περιπέτειες αυτές, πιάσατε ξηρά. Δεν θέλετε να ξανακούσετε για νερό εσείς. Τέλος. Όλα άνυδρα. Όχι. Δυστυχώς. Και για μπάνιο πάντα δηλαδή. Μόνο να την απολαμβάνουμε πλέον. Έτσι, πλάκα κάνω, κύριε Γιώργο. Σωστό. Λοιπόν για κόψτε το καρπούζι και φάτε στην υγειά μας. Ένα από τα τελευταία καρπουζάκια. Να το. Έκανε κρακ που σημαίνει ότι είναι καλό. Ναι. Πρώτα Ρεβιθάδα και μετά καρπούζι. Κωστή, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο σας εύχομαι. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Επίσης. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και θα μας φέρει ωραίες εικόνες. Τι, και μας φέρει συνεντεύξεις. Το καρπούζι θες εσύ, ε. Καρπούζι και το τσουκάλι μαζί. Και να πιάσω το Ρεβιθάδα. Όλα μαζί.